Καταρχάς, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα προβλήματα της περιοχής σας. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας? Ωραία. Εάν έπρεπε να συνοψίσουμε σε μία λέξη τα προβλήματα της πόλης, θα έλεγα ότι είναι η αδιαφορία. Η παντελής εγκατάλειψη της πόλης μας από την απερχόμενη δημοτική αρχή, που έχει κάνει την καθημερινότητα των πολιτών άσχημη, θα έλεγα. Βγαίνουμε από τις πόρτες των σπιτιών μας και αντιμετωπίζουμε λόφους από σκουπίδια, εγκαταλελειμμένες πλατείες, πεζοδρόμια μη προσβάσιμα για τους πολίτες. Δεν υπάρχει κάποιο όραμα, δεν μεταφέρεται κάποιο όραμα στους πολίτες, κλειστά καταστήματα. Γενικώς δεν είναι μια ζωντανή πόλη όπως θα της άξιζε. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ενώ η πόλη μας έχει πάρα πολλές ομορφιές και πάρα πολλές δυνατότητες και κρυμμένες δυνατότητες, δεν έχουν αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών. Ενώ έχουμε ένα θέατρο βράχων, έχουμε την Πυρκάλ που μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα, τη Γυμναστική Ακαδημία, δύο σταθμούς μετρό. Έχουμε το Μουσείο Μπουζιάννη και τόσο και τόσα άλλα. Δυστυχώς τα προβλήματα της καθημερινότητας μας εμποδίζουν να διεκδικήσουμε το ακόμα παραπάνω που δικαιούμαστε και μπορούμε να έχουμε. Ποια είναι η δημοτική παράταξη που εκπροσωπείτε και ποιο είναι το μέχρι τώρα έργο σας? Είμαστε οι πολίτες σε κίνηση. Οι πολίτες σε κίνηση είναι μια παράταξη που ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Βγήκε μέσα από τα σπάργανα της κοινωνίας για να καλύψει ακριβώς ένα κενό που υπήρχε και έχει μια διαρκή παρουσία στα δημοτικά δρόμενα με συνέπεια. Νομίζω ότι αυτό που τη διακρίνει είναι η συνέπεια και αυτή η συνέπεια έχει ανταμυφθεί και στη τελευταία θητεία ήταν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον λαό, από τους δημότες Τιμητού. Ωστόσο, τώρα γίνεται μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, μια μεγαλύτερη διεύρυνση στο να ανοίξει στην κοινωνία. Με αυτή την επιλογή που έχουμε κάνει να συμπεριληφθούν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ανθρώπους που έχουν μεράκι και γνώση και που θέλουν να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα, έξω από οποιασδήποτε επιχειρηματικές, οικονομικές, κομματικές σκοπιμότητες, και να δούμε την γειτονιά μας όπως θέλουμε, να βάλουμε τα πράγματα σε ένα, να τα νοικοκυρέψουμε, να δούμε τις γειτονιές μας καθαρές, φωτεινές, λαμπερές και να γυρίσουμε πίσω στο όραμα όπως θα θέλαμε να δούμε να αξιοποιηθεί η περιοχή μας και να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να ζήσουν σε ένα καλύτερο μέρος από αυτό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν εσείς βγείτε δήμαρχος, πρώτη παράταξη σε εμάς περιπτώσει, ποια είναι τα έργα που θεωρείτε ότι έχουν άμεση προτεραιότητα για την περιοχή σας? Κυρίως θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα της καθημερινότητας, αυτά που απασχολούν το Δημότη. Από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπα και νωρίτερα υπάρχουν αναξιοποιητές δυνάμεις, είναι το θέατρο βράχων, είναι η Πυρκάλ και όλα αυτά που ανέφερα νωρίτερα. Γίνονται συνέχεια εκδήλωσεις, δεν γίνονται στο θέατρο βράχων, αλλά γίνονται, είναι αλλά είναι κάπως αποκομμένες από τον Ιμητό και τη Δάφνη. Είναι σαν να μην γίνονται στο Δήμο μας. Δεν υπάρχει καν συγκοινωνία για να μπορέσει ο Δημότης να πάει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Α, έχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, δεν έχουμε δημοτική συγκοινωνία έτσι κι αλλιώς. Ενώ έχουμε δύο σταθμούς μετρό και θα μπορούσαμε να όλο αυτό να ενταχθεί σε ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το περιβάλλον, αυτό που απασχολεί πολύ και τη νέα γενιά. Είναι και ο Ιμητός δίπλα. Τι σχέση έχει? Και όμως δεν έχει γίνει καμία αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων. Ζούμε μία, θα έλεγα, αποχάβνωση. Και θεωρώ ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα είναι η νοοτροπία που υπάρχει και αυτό έρχομαστε και εμείς σαν Δημοτική Παράταξη να αλλάξουμε. Το πρωτεύον για μας είναι να αλλάξει η νοοτροπία του ποιοι ασχολούνται και γιατί ασχολούνται. Το να ασχολούμαστε εμείς, οι άνθρωποι της γειτονιάς, για εμάς, για τη γειτονιά μας. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ας πούμε, ο Ιμητός, για παράδειγμα, που είναι κοντά και είναι πολύ σημαντικό? Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές περιβαλλοντικές δράσεις και κυρίως αυτό που, επειδή προέρχομαι και από το γονεϊκό κίνημα, από τα σχολεία, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τον Ιμητό ώστε να μάθουν τα παιδιά τη φύση, το περιβάλλον, τα καλά του, τι μπορούν να πάρουν από τη φύση και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη φύση. Και όλη αυτή η γνώση να μεταφέρεται στα σπίτια πίσω για να βοηθήσουμε και εμείς όλα αυτά τα προβλήματα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί το περιβάλλον μας απασχολεί πολύ. Ο Δήμος μας είναι ο τελευταίος στο θέμα της ανακύκλωσης. Μόλις το 1,5% των σκουπιδιών ανακυκλώνεται. Και βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουμε. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε εμείς εδώ στη γειτονιά μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε να αντιμετωπιστεί από κάποιο άλλο κέντρο.
Πρέπει εμείς πρώτοι να ξεκινήσουμε το καλό παράδειγμα. Και επειδή η Ελλάδα είχε χτυπηθεί πολύ από την οικονομική κρίση και υπήρχε μια, αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, χωρίς υπερβολή, ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει ζήτημα τέτοιο στην περιοχή σας και υπάρχουν προσπάθειες από το Δήμο να βοηθηθούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση και δυσπραγία? Δεν μπορούμε να εθελοντηθούμε. Παντού υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ίσως στην περιοχή μας όχι τόσο οξυμένα, γιατί διατηρούμε το στοιχείο της γειτονιάς. Είμαστε μια γειτονιά της καλημέρας. Και η Δάφνη και ο Ημιτός διατηρούμε την καλημέρα μας και απλώνουμε ο ένας το χέρι στον άλλον. Ωστόσο, δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου τουλάχιστον κάποια οργανωμένη κίνηση. Κοινωνικά παντοπολία, δηλαδή, υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες δομές, αλλά περισσότερο σαν πυροτεχνήματα νομίζω ότι λειτουργούν και όχι με σταθερές δομές όπως τουλάχιστον θα θέλαμε εμείς να λειτουργούν, με την διακριτικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει και με τα κριτήρια το όχι τα τόσο σκληρά. Επειδή η Αθήνα γενικώς υποφέρει, φαντάζομαι και ο Ημιτός, τι γίνεται από πλευράς ελεύθερων χώρων? Υπάρχουν πάρκα, υπάρχουν άλσα, υπάρχουν πλατείες που ωστόσο δεν έχουν τον κατάλληλο φωτισμό, δεν έχουν την απαραίτητη φύλαξη, είναι βρώμικα, είναι εγκαταλελειμμένα και γίνονται περισσότερο εστίες παραβατικότητας από ότι μια εστία αναψυχής όπως θα μπορούσε να είναι για τους δημότες και για τους επισκέπτες αυτής της πόλης. Ο Κλισθένης έχει φέρει μια ριζική αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση που είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν στην περιοχή σας, αν εσείς καταρχάς είστε διατεθειμένοι και αν υπάρχουν στην περιοχή σας δυνάμεις που να μπορούν να συνεργαστούν στα πλαίσια αυτού του νόμου. Όπως είπα και πριν, η παράταξή μας είναι μια ανοιχτή παράταξη στην κοινωνία. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Συνεπώς, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε ανοιχτοί και στο διάλογο με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να το δούμε και μέσα από το πρίσμα των προγραμματικών δεσμεύσεων της κάθε παράταξης. Προς το παρόν, δεν έχουν κυκλοφορήσει ιδιαίτερα προγράμματα και από τους υπολείπους για να έχουμε κάτι να συζητάμε. Και φυσικά δεν έχουμε και τα αποτελέσματα του τι θα αποφασίσει ο κόσμος. Ποιος θα αποφασίσει να στείλει σε αυτή τη θέση της εκπροσώπησης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι είναι και η ευθύνη των πολιτών για το τι θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Ποιους θα στείλουν ως δημοτικούς συμβούλους, γιατί ο δημοτικός συμβουλός, ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου, αναβαθμίζεται πάρα πολύ με το νομοσχέδιο αυτό. Και ο καθένας έχει την ευθύνη και του τι ψηφίζει και του τι πρεσβεύει. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό σε μια δεύτερη φάση της συνεργασίας και τι πρεσβεύει ο καθένας για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Σίγουρα το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τις συμφωνίες του και τις διαφωνίες του για να λειτουργήσει και αυτό είναι και το θετικό που φέρνει ο Κλισθένης, ότι δεν θα είναι ένας μονόλογος, θα βγαίνουν οι αποφάσεις μέσα από ένα διάλογο.